Μπάρις που είναι. Το παλέψαμε. Γιατρώνομαι. Τέλεια, μια χαρά. Παιδιά, πέρα από αυτό να ξέρετε. Καθαρή νίκη. Πέρα από την ασυλία. Ακούστε λίγο. Πέρα από την ασυλία. Πήρα την ασυλία, πήραμε και κάτι σημαντικό. Αυτό τις προμήθειες αυτά. Τώρα, κάνω πίλη. Δεν ψάρι με όλα αυτές τις με κρεμμυδάκι. Λοιπόν, για να σου πω κάτι τώρα, το κρεμμύδι τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ακούστε ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Όχι, όχι, θέλω να σας πω το epic. Πιτάκι με σκόρδο. Ναι. Εγώ σου είπα, σκορδοπιτάκι. Με λάδι και σκόρδο. Και από πάνω, και από πάνω το ρύζι με το κρεμμύδι. Κάνεις το σκόρδο με το λάδι και το κάνεις του μπάνι. Και από πάνω το ρύζι με το κρεμμύδι. Χαλάει το τεράκι. Τσιγαρίζεις ρυζάκι και κρεμμυδάκι και πετάς μέσα το νερό. Εγώ κάνω πύλη. Κυρία, σε γίνεται να μαγειρέψεις το. Ναι, εγώ δεν μαγειρέω, μαγειρέψεις με το κουλό τώρα γιατί εγώ έχω κάνει πέντε. Είπαν τα κάνουμε με το στέγιο το επόμενο μαγείρεμα, αλλά είμαστε και ιδίως με κάτι. Ωχ, ναι. Εντάξει, τίποτε. Η μαγείρισα μια σημαίνα, συγγνώμη. Ναι, τα πιτάκια είναι τα σημαίνα, παιδιά, δεν γίνεται να το μαγειρέψει άλλος. Άμα θες το ρύζι, κάνε άλλο. Το πιτάκι είναι δικό σου. Δεν μπορώ να βλάσω πιτάκι με το ένα φιλιά. Και για σαλάτα αβοκάντο με κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και λίγο lime. Καλά, και λάχανο. Α, και λάχανο, το ξεχάσαμε. Λάχανο αβοκάντο. Λαχανόριζο, να κάνουμε. Έχει και μάλλον. Λαχανόριζο, με κρεμμυδάκι. Φυσικά μπορούμε να βάλουμε τα πάντα μέσα. Λάχανο αβοκάντο. Να βράσουμε το λάχανο. Ναι, να βράσουμε το λάχανο και να το κάνουμε ρολό με το ρύζι και το. Ωραία, τολμαδάκια. Σορμαδάκια. Σορμαδάκια. Λαχανοτολμάδες. Λαχανοτολμάδες. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα ψηφιστούμε. Φίλα, τα λέμε. Βγαίνανε δύο άτομα. Το πιο σημαντικό. Ναι, αυτό λέω. Το πιο σημαντικό. Παιδιά, κάτι σημαντικό. Παιδιά, κάτι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Σκόρδο θα βάλουμε σε όλους. Σάκη. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έχεις κανένα δεν μου αφήνεται. Είχανε πάρει ο Μαρτίκας μια χαρά, κοιτάξτε το χεράκι που είναι τέλειο εκεί πέρα. Δεν βρίσκουμε δικαιολογίες, παιδιά. Όπως γινόταν και παλιά, ρε Μαριαλένα, φεύγανε κάποιοι παίκτες που θεωρούνται αδύναμοι για να μην παίξουν. Εντάξει, τώρα δεν τα ξέρουμε τώρα αυτά. Εσύ τι έπαθες, Αφρό. Τι. Σκίστηκε αυτό. Σκίστηκε πού? Για να το ξύλο στο. Και ένα μήνα. Μου λέει για τόσο καιρό για αυτό που έχω. Τι κάνει, Τινά. Δεν σου μείνει σημάδι. Μου βγαίνει κέρατο, κάτι κάνει η άλλη έξω. Για να έχει βγει εκτός, μπορεί μετά να προμαστούμε και μας για τον Κώστα. Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο Κώστας επέλεξε... Ο Κώστας επέλεξε πονεμένος να παίξει. Όχι, να υπάρχει κάτι, ξέρουμε, αν ένας παίκτης κάτσει δύο εβδομάδες εκτός, τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι και τρέχουμε. Ρε, είπαμε, εμείς είμαστε, δείχνουμε χαρακτήρα και σύντες. Τώρα σε κάνουμε κάτι σαν να αλλοχούμε. Δεν αλλοχούμε, ρε φίλε, να υπάρχει ένα εφαγωνίζεστη για από τις δύο ομάδες. Ένα fair play. Δεν σου δίνει για το κατευθείαν. Α, πνά, εντάξει, κάτσε πάγκο. Σε ελέγχει, το εξετάζει. Μην αρχίσουμε να λέμε, α, είναι ψέματα αυτό που λέει. Εντάξει, τα ξέρουμε τα κόλπα, παιδιά, μεταξύ μας μιλάμε. Ναι, ωραία, δεν θα αφισβητήσουμε. Άμα πω, εγώ έχω τράβημα στο δικέφαλο, ξέρει άμα έχω τράβημα στο δικέφαλο. Ωραία, είναι σαν να αναιρείς αυτό που είπαμε χθες με την Αφροδίτη. Έχω πατήσει κάρβο, έχει φουσκώσει το πόδι, δεν παίζει, δεν τρέχω αύριο. Είναι σαν να αναιρείς αυτό που είπαμε χθες με την Αφροδίτη, που δεν μας πίστευε ότι... Τέλος πάντων, δεν θα κάτσω να σκεφτώ τώρα. Ωραία, γι' αυτό. Δεν με νοιάζει. Πάμε να εμείς τα κάνουμε. Χάσαμε, πάμε να σκεφτούμε το συμβούλιο. Ωραία, τελείωσε.